Συνεργατικά άκουσα. Ναι. Αχ, να σε ρωτήσω κάτι. Έλα. Οι προκριματικοί έχουν ξεκινήσει για προκριματικοί στο ποδόσφαιρο, πού? Όχι καλέ, στο ποδόσφαιρο είμαστε ακόμα στους προκριματικούς τους προηγούμενους. Α. Κάτσε, περίμενε τώρα. Λέω οι προκριματικοί για να δούμε ποιοι θα είναι υποψήφοι ευρωβουλευτές στο ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε... Έχουμε προκριματικούς στο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, έχουν ξεκινήσει. Νομίζω ότι έχει γίνει κατάθεση υποψηφιοτήτων. Τρέχει η περίοδος, έχει ναι, κλείσει. Ναι, πρέπει να έχει κλείσει η προθεσμία. Να σου πω τώρα κάτι. Ναι. Εγώ λέω να πάμε στον καλεσμένο μας και να το ρωτήσουμε. Γιατί να πάμε έχουμε, και να τον ρωτήσουμε. Έχουμε μαζί μας, με την βοήθεια της τεχνολογίας, τον κύριο Νικόλα Φαραντούρη, καθηγητής Ευρωπαϊκού Δικαίου και να το πούμε και θα είναι και υποψήφιος ευρωβουλευτής με το ΣΥΡΙΖΑ. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Σαββίδη, καλησπέρα κυρία Καριωτάκη, καλησπέρα σε ολόκληρη την Κρήτη. Χαίρομαι που ανταμώνουμε. Και μια χαρά μας. Πώς είστε? Είμαι καλά, δόξα τω Θεώ. Περιμένω να ανταμώσουμε από κοντά σύντομα στο στούντιο, διότι θα έχω τη χαρά να επισκεφθώ το όμορφο νησί μας πολύ σύντομα και πάλι από την τελευταία φορά που ανταμώσαμε. Α, μας αγαπάτε, βλέπω. Και δεν το λέει τυχαία το νησί μας, γιατί είναι και νησί σας. Έλκετε κι εσείς, έχετε εδώ. Είναι και νησί μου από πολλές απόψεις. Mm. Καταρχάς, έχω προσωπικούς, οικογενειακούς, αλλά και ακαδημαϊκούς δεσμούς με την Κρήτη, με το Ηράκλειο, με ολόκληρη την Κρήτη. Έχω πάρα πολλά παιδιά, φοιτητές μου που ζουν με τις οικογένειές τους, έχουν τη δραστηριότητά τους, κάνουν τα μεταπτυχιακά τους. Τους είχα φοιτητές είτε στα προπτυχιακά είτε στα μεταπτυχιακά τους. Έχω συγγενείς, έχω φίλους. Είμαι και εγώ νησιώτης από τον πατέρα μου, Κεφαλονίτης. Και ξέρετε τι λένε για τους Κεφαλονίτες και τους Κρητικούς, να μην τα επαναλαμβάνουμε. Σωστό. Πολύ καλά. Σωστό. Μια χαρά τα είπατε. Δεν μας απαντήσετε όμως, θα είστε υποψήφιος ευρωβουλευτής, γιατί εμείς έτσι σας προλογίσαμε. Λοιπόν, όχι, μια χαρά τα είπατε και σας ευχαριστώ για την ευγενική πρόσκληση και φιλοξενία. Θα είμαι βεβαίως, θα είμαι φιλοδοξό να είμαι υποψήφιος ευρωβουλευτής με το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Φιλοδοξώ να εκπροσωπήσω τη χώρα μου, τις περιφέρειες, την νησιωτική Ελλάδα, την πατρίδα μου, την κοινωνία. Τις προσεχείς ευρωπαϊκές εκλογές και συμμετέχω και εγώ σε αυτές τις προκριματικές εκλογές. Mm-hmm. Έχουμε μια καινοτομία στο ΣΥΡΙΖΑ, πολύ καλά τα είπατε, οι προκριματικές. Τις 14 Απρίλη θα διενεργηθούν σε όλες τις οργανώσεις μας, σε όλη τη χώρα, προκαταρτικές εκλογές, προκριματικές, με την έννοια ότι μέσα από τη συμμετοχή των μελών μας θα προκύψει το ευρωψηφοδέλτιό μας. Mm-hmm. Αυτό είναι μια δημοκρατική διαδικασία, λίγο πρωτόγνωρη, αλλά πολύ δημοκρατική κατά τη γνώμη μου. Και έτσι λοιπόν το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ δεν θα είναι η επιλογή του αρχηγού, του ηγέτη ή ενός ανθρώπου. Θα είναι η συμμετοχή όλων των μελών μας. Προφανώς θα πιστοποιηθούν και θα επιβεβαιωθούν οι υποψηφιότητες από τα όργανά μας και από τον αρχηγό του κόμματος. Αλλά γενικώς η συμμετοχή των μελών μας γίνεται πράξη. Και με αυτή την έννοια είμαι αισιόδοξος ότι το ψηφοδέλτιό μας θα είναι και αντιπροσωπευτικό, mm-hmm. και συμπληρωματικό, και ενθουσιώδες και εν τέλει αποτελεσματικό. Αυτό σημαίνει, κύριε καθηγητά, κύριε Φαραντούρη, τώρα και στα δύο απαντάτε, το καταλαβαίνω αυτό. Αυτό σημαίνει ότι θα είναι και πιο της κοινωνίας ενδεχόμενα, γιατί είναι ανοιχτές οι συμμετοχές σε όλο τον κόσμο, από όλο το φάσμα, έτσι δεν είναι? Έτσι είναι και έχουμε πολλές υποψηφιότητες από όλη την Ελλάδα και φυσικά από την Κρήτη και φυσικά από την νησιωτική Ελλάδα. Ξέρετε, εξ όσων έχουν δημοσιοποιηθεί, θα υπάρξουν προκριματικές εκλογές στις περιφέρειες, αναπεριφέρεια. Βεβαίως, οι ευρωπαϊκές εκλογές της 9ης Ιουνίου θα αφορούν ολόκληρη την Ελλάδα. Άρα, οι φίλοι μου στην Κρήτη και όσοι ακροατές και τηλεθεατές μας το επιθυμήσουν, θα μπορέσουν να ψηφίσουν και άλλους υποψηφίους και εκτός Κρήτης και εμένα ενδεχομένως. Άρα η διαδικασία όμως στις προκριματικές εκλογές θα γίνει αναπεριφέρεια, έτσι ώστε να υπάρχει και μια πιο στοχευμένη ανάδειξη υποψηφιότητων. Είναι δύο πράγματα τα οποία πολλές φορές διχάζουν. Δηλαδή το ίδιο πράγμα, θυμάστε, συζητούσαμε και πριν από δύο μήνες όταν αποφασίστηκε να γίνουν ευρωεκλογές με σταυρό και χωρίς λίστα. Ναι. Γιατί μέχρι τον Δεκέμβρη η κυβέρνηση σκεφτόταν να γίνουν οι εκλογές με λίστα, αν θυμάστε. Κύριε Φαραντούρη, το σκεφτόταν όντως ή ήταν μια διαρροή, δηλαδή το σκεφτόταν όντως στην κυβέρνηση, ή ήταν απλά μια διαρροή έτσι που διακινήθηκε ένα σενάριο και μετά κάηκε? Γιατί δεν έχουμε καταλάβει απολύτως τι συνέβη. Όχι, από συζητήσεις που είχαμε κορυφαίους κυβερνητικούς παράγοντες στο προηγούμενο διάστημα, νομίζω το σκεφτόταν πάρα πολύ σοβαρά στην κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός και όλοι. Ναι. Ξέρετε, υπάρχουν υπέρ και κατά. Έτσι, στη λίστα, στη λεγόμενη λίστα,
διαμορφώνεται μια λίστα και ανάλογα ποιος είναι πιο ψηλά πάνω-πάνω, ανάλογα με τη δύναμη των κομμάτων, μπαίνει στην Ευρωβουλή. Αυτό έχει το πλεονέκτημα να επιλέγονται άνθρωποι που ενδεχομένως έχουν μεγαλύτερη συνάφεια, μεγαλύτερη επάρκεια. Από την άλλη, έχει ένα βασικό μειονέκτημα. Ότι είναι οι επιλογές του εκάστοτε αρχηγού. Ακριβώς. Δεν είναι και πολύ δημοκρατικό. Έτσι, το σύστημα το οποίο θα επικρατήσει τελικά στις εκλογές της 9ης Ιουνίου είναι σταυρός. Όποιος πάρει τους περισσότερους σταυρούς. Αυτό πολλές φορές λένε κάποιοι ότι έχει το μειονέκτημα μήπως να αναδειχθούν υποψηφιότητες που έχουν περισσότερο σχέση με το folklore, με celebrities και τέτοια. Αυτό δεν το σημαίνει. Με την έννοια ότι κάθε φορά η κοινωνία επιλέγει τους ανθρώπους που τις ταιριάζουν. Και υπ' αυτή την έννοια, αν πραγματικά θέλουμε να είμαστε δημοκράτες, θα πρέπει να πείσουμε ο καθένας ότι μπορεί να εκπροσωπήσει καλύτερα την κοινωνία σε αυτά τα ύπατα αξιώματα που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητά μας, με τη ζωή μας, με το μέλλον της πατρίδας μας, με την εκπροσώπηση της κοινωνίας. Λοιπόν. Άρα λοιπόν και εγώ συμφωνώ ότι ο Σταυρός πάντα είναι πιο δημοκρατικός από οποιαδήποτε λίστα. Σωστά. Πάμε τώρα, κύριε καθηγητά, να δούμε λίγο έτσι και στοχευμένα την πολιτική ατζέντα και εν ώψη των ευρωεκλογών. Καλά, εγώ θα κάνω και μια ιντριγκαδόρικη ερώτηση να την κάνω τώρα. Όσες θέλετε, όσες θέλετε. Εσείς έχετε στείλει mail στους απόδημους ή στους εδώ για την υποψηφιότητά σας ή μόνο θα το επικοινωνήσετε μέσα από τα μέσα και τα social media? Εγώ βρίσκομαι καθημερινά και στα email και στα τηλέφωνα και στην επικοινωνία και στα social media, αλλά μονάχα με ανθρώπους που έχουν ήδη επικοινωνήσει μαζί μου ή έχω επικοινωνήσει εγώ στο παρελθόν ή μου έχουν δώσει οι ίδιοι τα στοιχεία τους. Γενικώς δεν είμαι της λίστας να στέλνουμε email σε αγνώστους και δεν ξέρω και πόσο αποτελεσματικό είναι, διότι εκ του αποτελέσματος φάνηκε δεν είναι καθόλου αποτελεσματικό. Ναι. Μάλλον είναι... Λάθος τακτική. Ναι. Κοιτάξτε, δεν ξέρω, μπορεί να κάνω λάθος. Μπορεί πραγματικά αυτή η μαζική αποστολή email ή μηνυμάτων, SMS, σε πολύ κόσμο να πιάνει, α, με θυμήθηκε ο βουλευτής, ο ευρωβουλευτής μου κτλ. Εγώ είμαι πιο πολύ της διαπροσωπικής επαφής. Θέλω ο άνθρωπος που λαμβάνει κάτι από το Φαραντούρι να αισθάνεται ότι ο Φαραντούρης τον σκέφτηκε ή την σκέφτηκε και της έστειλε ένα μήνυμα. Και όχι ένα μαζικό μήνυμα σε χιλιάδες ανθρώπους που πολύ πιθανόν να μην τους ξέρει κανένας και η καθεμία να μην έχουν προσωπική επαφή. Σωστά. Τώρα, όσο αυτό που θέτεται, που δεν είναι καθόλου τριγκαδόρικο, ξέρετε, είναι ένα θέμα που απασχολεί την ευρωπαϊκή οικογένεια. Μιλούσα σήμερα το πρωί με φίλους στις Βρυξέλλες, γιατί όπως ξέρετε και ως καθηγητής του Ευρωπαϊκού Δικαίου και ως δικηγόρος στην Αθήνα, στις Βρυξέλλες, στο Λονδίνο τόσα χρόνια, 25 χρόνια, έχω καθημερινή επικοινωνία με τον κόσμο εκεί έξω. Έχει γίνει μεγάλο θέμα τον τύπο και στον ηλεκτρονικό και στον έντυπο και στο πολίτικο και στο Euractiv, σε πολύ γνωστά sites ειδησιογραφικά στις Βρυξέλλες, το γεγονός και στην Ολλανδία. Χθες ήταν και σε ένα μεγάλο κανάλι της Ολλανδίας αναφέρθηκε η υπόθεση Ασημακοπούλου και άλλα ζητήματα που αφορούν τη χώρα μας σε κεντρικό κανάλι στην Ολλανδία. Και μάλιστα μου στείλανε και ένα screenshot από την τηλεόραση κάτι φίλοι που μένουν στο Λάιντεν και μου το έστειλαν μέσω WhatsApp. Όλα αυτά δεν είναι πράγματα που αφορούν τη χώρα μας μόνο. Λαμβάνουν ευρύτερες διαστάσεις και δημοσιότητα. Τώρα, ειδικά με το ζήτημα της μαζικής αποστολής email, κάποιος που μας ακούει αυτή τη στιγμή στο Ηράκλειο ή στην Κρήτη θα πει: καλά, ρε παιδιά, εντάξει, χάθηκε ο κόσμος. Εδώ όλοι οι πολιτικοί στέλνουν χιλιάδες μηνύματα κάθε φορά κτλ. Υπάρχει μια ουσιώδης διαφορά, αν μου επιτρέπετε, αν έχω λίγο χρόνο. Ναι. Να το πείτε, εξηγήστε το. Γι' αυτό το θέσαμε έτσι κι αλλιώς. Ωραία, να το εξηγήσουμε. Καταρχάς, πρόκειται για παραβίαση της νομοθεσίας, όχι από κάποιο διαφημιστή ή από κάποια εταιρεία ή από κάποιο σούπερ μάρκετ ή από κανέναν υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο ή περιφερειακό σύμβουλο σε κάποια περιφέρεια της χώρας ή οπουδήποτε. Πρόκειται για παραβίαση ενός αυστηρού κανονισμού που έχει να κάνει με τα προσωπικά δεδομένα των πολιτών από τον ίδιο τον Ευρωπαίο τον νομοθέτη. Mm-hmm. Η κυρία Σημακοπούλου είναι ευρωβουλευτής, είναι εν ενεργεία ευρωβουλευτής, δηλαδή είναι ανάμεσα στους ευρωβουλευτές που έχουν θεσπίσει τον αυστηρό κανονισμό για τα προσωπικά δεδομένα για όλους τους υπόλοιπους, για μας όλους. Ο κανονισμός, ο ευρωπαϊκός κανονισμός για την προστασία των προσωπικών δεδομένων είναι μια πολύ αυστηρή νομοθεσία που ισχύει για όλους μας και βεβαίως έχει και ποινικές κυρώσεις, τιμωρείται και με φυλάκιση όποιος επεξεργάζεται κατά παράνομο τρόπο πληροφορίες για την ιδιωτική ζωή κάποιου.
Και αυτό είναι το πρώτο παράδοξο, ότι η Ευρωπαία νομοθέτης έρχεται να παραβιάσει την νομοθεσία που έχει θεσπίσει η ίδια όμως για τους άλλους. Mm-hmm. Το πρώτο είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι δεν είναι απλά κάποια mails τα οποία εστάλθηκαν, επαναλαμβάνω, έτσι με ελαφρά την καρδία. Όλη η μεθοδολογία παραπέμπει σε έναν μηχανισμό. Δηλαδή υπάρχουν καταγγελίες και ήδη έχουν ασκηθεί αγωγές, πάνω από 30, 35, 40, δεν ξέρω πόσες αγωγές. Ήδη την καθαρά Δευτέρα ασκήθηκαν μαζικά 30 αγωγές πολιτών κατά της κυρίας Δασημακοπούλου και κατά της κυβέρνησης, προσέξτε, και κατά του κράτους. Mm-hmm. Από πολίτες που ζουν στην Ολλανδία, στην Ισπανία, στην Αυστραλία, στις Ηνωμένες Πολιτείες, σε όλο τον κόσμο. Γιατί? Διότι υπάρχουν καταγγελίες ότι ευθύς μόλις μπήκαν μέσα να δηλώσουν ότι θα συμμετάσχουν στις προσεχείς εκλογές με επιστολική ψήφο ή οτιδήποτε άλλο τρόπο, μετά από μερικά δευτερόλεπτα τους ήρθε αυτόματα ένα email. Ναι. Έτσι καταγγέλνουν. Ναι. Και αυτό όλο παραπέμπει σε μια ολόκληρη υποδομή. Δεν είναι ότι πήρα και τα μπουμπούνισα. Σωστά. Παραπέμπει σε έναν τρόπο οργανωμένο, ο οποίος προφανώς χρειάζεται τη συνδρομή του ίδιου του κράτους. Πάμε τώρα στο κομματικό κρατικό στοιχείο. Κύριε Φαραντούρη, επειδή ο χρόνος πιέζει, να μην αναλωθούμε μόνο σε αυτό. Πάμε λίγο να μιλήσουμε και για την Κρήτη, λίγο, για την ατζέντα. Ωραία, ναι. ωραία. Επειδή ξέρετε, ο τηλεοπτικός χρόνος είναι συγκεκριμένος και είναι αυστηρός. Άρα βάζω μια τελεία σε αυτό και λέω ότι υπάρχει σημαντική εμπλοκή του κράτους, μάλιστα του κομματικού κράτους, κάτι το οποίο το κάνει ακόμα πιο δύσκολο όλο αυτό και ακόμα πιο επικίνδυνο, αν μου επιτρέπετε, γιατί όταν πριν από μερικά χρόνια στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Ηνωμένο Βασίλειο καταγγέλθηκε η Cambridge Analytica ότι έκανε το ίδιο πράγμα, δηλαδή συνέλεγε προσωπικά δεδομένα εκλογέων, και είναι τεράστιο σκάνδαλο, και χειραγωγούσε την κοινή γνώμη, δηλαδή με βάση την ηλικία, το φύλο, τα προσωπικά δεδομένα, την περιουσιακή κατάσταση, τα email, το τηλέφωνο. Έφτιαχνε το προφίλ του εκλογέα και προσάρμοζε τη στρατηγική επικοινωνία και την επικοινωνιακή της, και τον επικοινωνιακό προσιλητισμό με έναν τρόπο ο οποίος αφενός απαγορεύεται, αφετέρου οδηγεί σε χειραγώγηση του εκλογικού σώματος. Βάζω μια ανωτελεία, τεράστιο θέμα. Mm. Νομίζω ότι πρέπει να προστατευτούμε από τέτοιου είδους χειραγώγηση και από τέτοιου είδους κατάκριση εξουσίας από την κυβέρνηση. Ναι, πάμε σαφές. Παρακάτω. Λοιπόν, πάμε τώρα λίγο να μιλήσουμε για θέματα που καίνε και εδώ την Κρήτη, να δούμε και τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Μεταναστευτικό. Βλέπετε κι εσείς, τα έχετε δει, μεταναστευτικές ροές. Υπάρχει έντονος προβληματισμός εδώ στο νησί. Είχαμε κάνει παλιότερα μια συζήτηση και την είχα επαναλάβει αυτή τη συζήτηση προ ενός περίπου μηνός, όταν είχα επισκεφτεί το Ηράκλειο και είχα μιλήσει στο εργατικό κέντρο και είχα δεχθεί αρκετές ερωτήσεις σε ανύποπτο χρονικό διάστημα για το μεταναστευτικό και το προσφυγικό. Και είχα πει τότε σε κάποιους φίλους κριτικούς που με είχαν ερωτήσει για τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ και τις θέσεις μας στην Ευρώπη, τους είχα πει ότι παιδιά, κακά τα ψέματα, κανένα τείχος στον Εύρο και κανένα τέτοιο πυροτεχνηματικό. Αν θέλετε, έργο, η πρωτοβουλία δεν μπορεί να διασφαλίσει ότι θα σταματήσουν οι προσφυγικές και οι μεταναστευτικές ροές στη χώρα μας, γιατί είμαστε μια νησιωτική χώρα που είμαστε ανοιχτοί από παντού. Άρα λοιπόν, δεν είναι ότι τα προβλήματα των μεταναστευτικών και των προσφυγικών ροών με κάποιο τείχος 2-3 χιλιόμετρων στον Εύρο. Η χώρα μας είναι ανοιχτή από τη θάλασσα και βεβαίως η Κρήτη ανοιχτή στο Λυθικό Πέλαγος και στην ανοιχτή θάλασσα. Το πρόβλημα λύνεται με δύο τρόπους. Λύνεται με ευρωπαϊκή προσέγγιση, με τη συλλογική υποχρεωτική αλληλεγγύη που φωνάζουμε εδώ και 2 χρόνια ότι πρέπει να εφαρμοστεί, και με πρακτικά λόγια απλά τι σημαίνει. Σημαίνει ότι βεβαίως φυλάσσουμε τα σύνορά μας, βεβαίως προσπαθούμε όσο το δυνατόν, ασκώντας τον ανθρωπισμό μας και το διεθνές δίκαιο, να διαφυλάξουμε αφενός τα σύνορά μας, αφετέρου να προστατεύσουμε και τις ζωές αυτών των ταλέπορων ψυχών που αναζητούν ένα καλύτερο μέλλον. Mm-hmm. Από τη στιγμή όμως που κάποιοι πρόσφυγες ή μετανάστες έρθουν στη χώρα μας, από εκείνη τη στιγμή θα πρέπει να ενεργοποιείται μια υποχρεωτική συλλογική αλληλεγγύη όλης της Ευρώπης. Να μην επικρατεί συλλογική που λέει η Ουγγαρία ή άλλες ακροδεξιές δυνάμεις στην Ευρώπη, πάρε 10 χιλιάρικα και κράτα εσύ τους μετανάστες και τους πρόσφυγες και δεν μας ενδιαφέρει τι θα γίνει, γιατί εμείς δεν έχουμε τέτοιο πρόβλημα. Πάρε 10, πάρε 5, πάρε 15 χιλιάρικα το κεφάλι και γίνε αποθήκη ψυχών αυτών των ταλέπορων ανθρώπων. Mm-hmm. Γιατί αυτό πάει να επικρατήσει στην Ευρώπη. Εμείς λέμε ότι αυτή τη στιγμή έρχονται μετανάστες και πρόσφυγες, θα πρέπει να κατανέμονται
συλλογικά και αναλογικά σε όλα τα κράτη-μέλη, να υπάρχει δηλαδή αυτό που λέει η συνθήκη της Λισαβόνας, η βασική συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποχρεωτική αλληλεγγύη και όχι αλληλεγγύη κατά περίπτωση ή à la carte για κάποιες χώρες. Και το λέω αυτό διότι κακά τα ψέματα η χώρα μας είναι στο μέτωπο, στην πρώτη γραμμή υποδοχής αυτών των μεταναστευτικών ροών και μόνο με συλλογική και αναλογική κατανομή υποχρεωτική των προσφύγων και των μεταναστών σε ολόκληρη την Ευρώπη, σε όλα τα κράτη-μέλη και στα 27 μπορεί να αντιμετωπιστεί το θέμα. Διαφορετικά η χώρα μας θα παίρνει 5, 10, 6, 7, 8, 20 χιλιάρικα, θα έχουμε την ψευδαίσθηση ότι είμαστε τα καλά παιδιά της Ευρώπης και στην πραγματικότητα θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε εσαΐ μόνοι μας το προσφυγικό και το μεταναστευτικό ζήτημα. Στο κομμάτι της υγείας τώρα, κύριε Φαραντούρη, πώς θα αντιμετωπίσουμε τις φοβερές ελλείψεις που υπάρχουν, υποστελέχωση, υποχρηματοδότηση του δημόσιου συστήματος υγείας αφενός και από την άλλη μεριά των απογευματινών χειρουργείων και όχι μόνο. Λοιπόν, δεν ξέρω αν με έχετε ακούσει πρόσφατα στη τηλεόραση και στα κεντρικά κανάλια και παντού και στο ραδιόφωνο και στην Κρήτη και στην Αθήνα και παντού. Επικαλούμε συνεχώς τις επαφές που είχα στην Κρήτη προενός μηνός αλλά και τις συνεντεύξεις που έδωσα στο φιλόξενο κανάλι μας. Θυμάστε τότε είχαμε συζητήσει για την επίσκεψη που είχα κάνει στο Βενιζέλιο νοσοκομείο και είχα πει ότι δεν είναι. Το θυμάστε? Ναι. Πολύ ωραία. Τότε είχαμε συζητήσει ότι δεν είναι δυνατόν ένα από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία της Κρήτης, το δεύτερο μεγαλύτερο νοσοκομείο, να θέλει 4 χρόνια προγραμματισμένο χειρουργείο. Δυστυχώς είχαμε πρόσφατα την αυτοκτονία ενός συμπολίτη μας, επειδή δεν μπορούσε να αντέξει άλλο την αναξιοπρέπεια, την αναμονή και την απαξίωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, το οποίο έχουν καταδικάσει κάποια τα νοσοκομεία μας. Και το λέω αυτό διότι πράγματι η αναμονή, η απαξίωση και η υποστελέχωση και η υποχρηματοδότηση δεν λύνεται με τα απογευματινά χειρουργεία. Δεν το λέει ο Φαραντούρης, δεν το λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν το λέει η αντιπολίτευση, το λέει η πραγματικότητα και οι ιατρικοί σύλλογοι. Εάν ακούσετε τι λένε οι γιατροί, λένε το αυτονόητο, ότι δεν μπορούν να εξαντλούνται οι νοσοκομιακοί μας γιατροί, αλλά και όλο το υγειονομικό προσωπικό, από το πρωί μέχρι το απόγευμα, τις βάρδιες τους, τις εφημερίες τους στο νοσοκομείο και ταυτόχρονα με ένα κίνητρο οικονομικό να τους λέει η πολιτεία άντε πήγαινε να χειρουργήσεις τώρα για να πάρεις και κάνα φράγκο παραπάνω. Αυτό είναι επικίνδυνο, αντιεπιστημονικό, οδηγεί σε εμπορευματοποίηση της υγείας και δεν είναι και κανένα πρόβλημα. Πρώτον, διότι δεν θα υπάρχει επάρκεια. Δεύτερον, αντιλαμβάνεστε ότι η κόπωση θα λειτουργήσει και αντιεπιστημονικά. Αυτό που λένε και οι ιατρικοί σύλλογοι των νοσοκομειακών γιατρών, αυτό που λέμε και εμείς, αυτό που είναι και αυτονόητο είναι, ρε παιδιά, 7,5 δισεκατομμύρια έμεσους φόρους ΦΠΑ έχουμε εισπράξει παραπάνω από όσο έχουμε προϋπολογήσει λόγω ακρίβειας. Επειδή η κυβέρνηση δηλαδή απέτυχε να δαμάσει την ακρίβεια, εισπράττει περισσότερους. Κύριε Φαραντούρη, και να κλείσουμε με αυτό, γιατί εσείς τα ξέρετε και καλά, είστε έμπειρος. Δώστε κανένα φράγκο στα νοσοκομεία της χώρας, αυξήστε τις δαπάνες από το Ταμείο Ανάκαμψης, ανεβάστε λίγο τον ισολογισμό σε 3 βασικά κοινωνικά αγαθά όπως είναι η παιδεία και η υγεία και αφήστε τα προσωπικά γιατρία. Πρώτον, δεν λύνουν κανένα πρόβλημα. Δεύτερον, οι γιατροί δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν. Και τρίτο, οι άνθρωποι, οι κριτικοί και οι κριτικές που μας ακούνε αυτή τη στιγμή, έχουν πληρώσει ήδη για να έχουν μια δημόσια περίθαλψη. Και τώρα τους λες να βάλουν το χέρι στην τσέπη και να δώσουν 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 ευρώ για επιπλέον επιβάρυνση χειρουργικής αντιμετώπισης ή ιατρικής περίθαλψης το απόγευμα. Αυτά δεν γίνονται πουθενά στον κόσμο και φοβούμε ότι οδηγούμαστε σε σταδιακή αλλά πολύ αποφασιστική εμπορευματοποίηση όποιας υγείας έχει απομείνει και όποιου εθνικού συστήματος υγείας, αντί να το στηρίξουμε, το ρίχνουμε στον Κεάδα για να ανοίξουμε το δρόμο πλέον σε απόλυτα ιδιωτικές δαπάνες για την υγεία. Είμαι πάρα πολύ αντίθετος και τα παραδείγματα που φέρνω στο δημόσιο λόγο μου και στην Αθήνα και στην Κρήτη και στις Βρυξέλλες και παντού είναι από τις επαφές που είχαμε κάνει και μαζί στο όμορφο νησί μας πριν από ένα μήνα και θα τις επαναλάβω και σήμερα. Σωστά. Κύριε καθηγητά, νομίζω ήσασταν σαφείς. Αφήσαμε εκκρεμότητες, κύριε καθηγητά, αλλά θα επανέλθουμε γιατί από ό,τι καταλαβαίνω πολύ σύντομα θα είστε εδώ. Οπότε... Να σας συγχαρώ για το εξαιρετικό site σας. Είχα και εγώ την ευκαιρία να μπω έτσι λίγο να χαζέψω. Να είστε καλά. Το πάντα επιτυχίες και στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Ωραία, θα τα ξαναπούμε προσεχώς. Θα τα πούμε σύντομα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στην Κρήτη. Να είστε καλά, γεια σας.